αυτά τα μέτρα, προκειμένου η χώρα να μην πάει εκεί που... Ε, ο, κύριος, ο... Ναι. Είναι, είμαστε στην ίδια λογική, ο Ευκλήδης, ο Τσακαλώτος, όταν είπε δεν τελειώνει η λιτότητα, ενώ, 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 θα σας εξηγήσω, καταρχήν έχει και συνέχεια αυτό που έχει πει. Είναι, είπε και εξηγεί ότι... Γίνεται τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή γιατί η λιτότητα έχει και, το, έχει τα στοιχεία της, της ύφεση. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ο κύκλος με αυτόν τον τρόπο το οποίο και αν ολοκληρωθεί έτσι όπως ο, και ο, ο είπε και λέω και εγώ σήμερα και λέμε, όλοι, αυτή τη στιγμή ότι είναι μηδέν το δημοσιονομικό κόστο. Σημαίνει ότι ο προπολογισμό αυτό εξήγηκε ο Γιωγιάννη. Ο Δραγασάκης δεν είναι λιτότητα. Άρα, στο, στο σύνολό του δεν έχουμε τέτοιο, τέτοια προοπτική. Και Αφού κλείνει με αυτόν τον τρόπο, η επόμενη περίοδο δίνει τη δυνατότητα να, να φύγει από, από, αυτό το φαύλο κύκλο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη προσπάθεια, κύριε Αυτιά, και θέλω να το αναγνωρίσετε, όχι εσεί, να το αναγνωρίσουν όλοι μέσα σε μια δύσκολη περίοδο. Έχουμε υποφέρει όλοι. Το χώρο τη εργασία είμαι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω κι εγώ ε, και τι περικοπέ και τη δύσκολη περίοδο και ω οικογένεια και ω άνθρωποι. Αυτό όμω πρέπει να σταματήσει και σταματάει. Και άκουγα προηγουμένω και τον κύριο Σταϊγούρα. Και να το, πω γιατί το λέω. Α, ε, μιλούσε για πράγματα τα οποία και, το, και, έχει υπογράψει ε, και κάνουν πως δεν ακούν τώρα και υπέγραψε τα, το, το 3,5% και μας λέει τώρα δύο. Δεύτερο, δεν απαντάει τι είπε στον κύριο Σόμπλε, απλώς το μόνο που είπε είναι το δημόσιο. Βάζει τα Σόμπλε να μην κλείσει αξιολόγηση για να λάβουμε εμείς κυβέρνηση. Έχει τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, ο οποίο με χιδαίο τρόπο, εντό εισαγωγικών, δεν είναι ω πρόσωπο, ω άποψη όπω τη λέει, η άποψη αυτό που εξέφρασε, να δηλαδή, λέει: πουλάμε, πουλάμε την Ελλάδα, ελάτε να την πάρετε. Αυτό είπε. Πολύται η Ελλάδα. Εντάξει, εσεί βάλατε υπογραφή μέχρι το τέλο Όχι, 2000, εγώ λέω Πολύται η Ελλάδα ότι είναι, είναι όλα φθηνά. Βάλατε, δεν... γιατί εσείς και την Ελλάδα τώρα και η ε, ΛΕΝ και η ε, 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 Ακούστε, δεν... κύριε δεν... Γραμματέα, ξέρετε πότε θα ήμουν ο ευτυχέστερο όλων. Ε? Όταν καθόταν σε ένα τραπέζι πολιτικοί αρχηγοί να αποφασίσουν για το μέλλον τη οικονομία του τόπου και όταν όλοι οι οικονομολόγοι όλων των κομμάτων φτιάχναν ένα κοινό. Ένα κοινό χάρτη πορεία. Εκεί πω θα έλεγα, Ξέρετε πολύ καλά ότι είσαι έμπειρο δημοσιογράφο και, και χρόνια, θερμά. ότι αυτό γίνεται μόνο όταν έχει ένα κοινό πρόγραμμα και όταν έχει μια λοιπόν. κοινή αντίληψη ή κοινά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίληψη ίδια λοιπόν. για το πώ πρέπει να βγει λοιπόν. από την κρίση. Γιατί έχουν την ευθύνη εκεί που φτάσανε. Δεν μπορεί τώρα να ζητάνε ή να το παίζουν αιρομπέρνο το δασόν. Όλοι αναλογικά, να το ξέρετε αυτό, όλοι αναλογικά έχουν την αντίστοιχη ευθύνη και κάτι άλλο. Την πιο μεγάλη ευθύνη την έχουν οι δανειστέ που δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα. Είναι τρει για τρία από πάνω και έχουν διαφορετικό φάρμακο και ο ασθενή ακόμα είναι στην πρίζα. Είναι αυτό. Είναι, Ευχαριστώ, είναι κύριε τα κύριε συμφέροντα Ρομαδεία. τα οποία παίζονται και μάλιστα το ΔΕΛΤΑ Νιτάφ πρέπει να είναι ειλικρινέ. Να είναι ειλικρινέ. Παίζει, να είναι, να είναι Παίζει παιχνίδι το ΔΕΛΤΑ Νιτάφ. Γιατί δεν μπορεί να, κόπουν, να μου λέει θα παίρνω την κυρία Βερσουλέσκου, είπε ο κύριο, και να θα πηγαίναμε να συνεχίσουμε. Μα τι λένε τώρα. Να μειώσετε. Και βεβαίω θέλουν να μειωθούν τα πλεονάσματα. Αλλά δεν το λέει με ειλικρίνεια αυτό. Α το πει αυτό και α πιέσει. δεν του λέει ο Πει, that, χαλώνος, ούτε, το λέει. Μα, το έχουμε να πει. Κυρία, μου κάνει λάθο. Μα το έχουμε εξηγήσει, κυρία Αυτιά. Και αυτό λοιπόν δεν μπορεί να λε, επειδή δεν το κάνουν, εγώ ζητάω ό,τι να είναι. Μας. Και ζητάω Σαφής. περισσότερη αντικοινωνία. Άρα είμαστε σε δύσκολο πολιτική. σημείο. Α ελπίσουμε. Δεν είμαστε. Είναι νομίζω θα ολοκληρωθεί η αισιοδοξία να δώσουμε α, και νομίζω α, 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 ότι α, α, θα πάνε καλά και θα κρυθούμε όλοι στο τέλο. Γιατί έχουμε αναλάβει μια δύσκολη προσπάθεια και θα τη φέρουμε στο τέλο. Α ελπίσουμε να μην ολοκληρωθεί σε βάρο τη τσέπη του Έλληνα. Είναι σαφέ αυτό. Και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχουμε κάνει τέτοια δείγματα ότι φροντίσαμε τι κοινωνικέ τάξει. Φροντίσαμε να έχουν στην υγεία πρόσβαση όλοι όσοι δεν είχαν. Φροντίσαμε να υπάρχει την παιδιά μας... όσο καλύτερα και στα νοσοκομεία θέλω να στην καλή κατάσταση. Εδώ θα κουβεντιάζουμε συνεχώ, σα είπα εμένα ποια είναι η, η πιο όμορφη στιγμή να συμφωνήσουν όλοι για έναν οδικό χάρτη πορεία τη πατρίδα μα, δηλαδή να βάλτε τα κόμματα σα κάτω από την ελληνική σημαία. Πρώτα η Ελλάδα. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά η Νέα Δημοκρατία, μετά το ΠΑΣΟΚ, μετά οποιοδήποτε άλλο. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα για να πάμε μπρο. Σα ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ, προλαβαίνουμε κυρία, να πάμε σας. με το νερό.